Αγαπητοί μας φίλοι, χαίρετε. Όταν μιλούμε για τον Θεό, του δίνουμε πολλά προσωνύμια, πολλά επίθετα, ούτως ώστε να καταλάβουμε τις ιδιότητές του. Ένα από τα προσωνύμια τα οποία χρησιμοποιούμε για τον Θεό είναι ότι ο Θεός είναι δωρεοδότης. Το βλέπουμε αυτό σε κάποιες εικόνες και το ακούμε και σαν έκφραση, ότι είναι αυτός ο οποίος δίνει δώρα. Πού δίνει δώρα όμως ο Θεός και πότε δίνει δώρα και τι δώρα δίνει. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά στην παρέα μας, στην νεανική παρέα που έχουμε εδώ στο στούντιό μας, με τα 4 κορίτσια τα οποία είναι κοντά μας. Και καταρχάς να σας γνωρίσω τα κορίτσια. Έχουμε κοντά μας την Παρασκευή. Ευλογείται, Πάτερ. Ο κύριος Παρασκευή. Από πού είσαι εσύ, Παρασκευή? Από το Θεσσαλονίκη. Από Θεσσαλονίκη. Σπουδάζεις κάτι? Τελείωσα παιδαγωγικός, τμήμα νηπιαγωγών. Ωραία. Έχουμε κοντά μας την Ευγενία. Χαίρετε, Πάτερ. Χαίρετε, το κυρίο Ευγενία. Εσύ από πού είσαι? Από εδώ, από τη Θεσσαλονίκη. Εσύ από Θεσσαλονίκη, ωραία. Και πού βρίσκεσαι, τι κάνεις? Είμαι οικονομολόγος. Οικονομολόγος. Ναι. Πολύ ωραία. Έχουμε κοντά μας την Ανδριανή. Ευλογείται. Ο κύριος. Λίγο σπάνιο όνομα, Ανδριανή. Ναι, από πού είσαι, Ανδριανή? Στην Ελλάδα, στην Κύπρο. Από την Κύπρο, μπράβο. Ναι, ναι, στην Κύπρο συχνό, ναι, σωστά. Κύπρο. Ωραία, από ποιο μέρος της Κύπρου είσαι? Είμαι από την Ελευθερία Αμοχωστός. Μάλιστα. Το Αυγόρου συγκεκριμένα. Πάρα πολύ ωραία. Ναι. Είναι δίπλα η Αμοχωστός ή η κατεχόμενη? Είναι κοντά. Κοντά. Μισή ώρα, είναι 20 ώρα. Μπορείτε, πηγαίνετε και στα κατεχόμενα? Όχι, είναι νεκρή ζώνη. Συγκεκριμένα η Αμοχωστός. Μάλιστα. Ναι. Σε άλλα μέρη όμως νομίζω μπορεί κάποιος να πάει. Μπορούμε. Δεν έχω πάει προσωπικά. Μάλιστα. Και επίσης έχουμε την Κυράννα. Την ευχή σας. Την ευχή του Κυρίου. Εσύ, Κυράννα, από πού είσαι? Εγώ είμαι από Θεσσαλονίκη. Από Θεσσαλονίκη. Κατοικώ ασβεστοχώρη. Πολύ ωραία. Και με τι ασχολείσαι? Αυτή τη στιγμή εργάζομαι στα ΠΕΦΚΑ, σε κτηνιατρικό κέντρο. Πολύ ωραία. Βέβαια, λίγο άσχετο με τη σχολή μου, αλλά και σχετικό, γιατί έχω τελειώσει τεχνολόγων γεωπόνων. Πράγμα το οποίο δεν σε παραπέμπει σε κάτι κτηνιατρικό, αλλά μέσω της ζωικής κατεύθυνσης οδηγήθηκα σε αυτό το μονοπάτι, ας πούμε. Σ' αρέσει? Ναι, είναι κάτι το οποίο ήθελα από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Αυτό είναι το καλύτερο να κάνει ο άνθρωπος αυτό που αγαπάει. Εκεί είναι επιτυχημένος και εκεί χαίρεται και την δουλειά του. Ναι, και δόξα τω Θεώ. Και δεν το κάνει σαν δουλειά, δηλαδή κάτι το οποίο είναι καταναγκαστικό, αλλά είναι η χαρά του εκεί. Ναι. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πολύ, κορίτσια, που είστε στην παρέα μας. Ευχαριστούμε, Πάτερ, για την πρόσκληση. Και να μπούμε στο θέμα μας. Μιλήσαμε για τα δώρα του Θεού. Εσείς, καταρχάς, πείτε μου, όταν ακούτε τη λέξη δώρο, είναι μια έκφραση ευχάριστη? Όταν ακούει τη λέξη κάποιος δώρο, είτε λαμβάνει είτε δίνει δώρο? Νομίζω σαν άκουσμα η λέξη δώρο από πολύ μικρά, ηχεί στα αυτιά μας σαν κάτι καλό. Τώρα όσον αφορά το δώρο του Θεού, πιστεύω ότι είναι καθημερινά το δώρο του Θεού. Κάθε τι που βλέπουμε, ακούμε, αισθανόμαστε, πιάνουμε, ζούμε, είναι ένα δώρο του Θεού. Αρκεί εμείς να ξέρουμε ότι έρχεται από τον Θεό και όχι από εμάς τους ίδιους ή από κάτι ανθρώπινο. Σίγουρα πρακτικά από κάποιον. Κάτι θα είναι και ανθρώπινο, αλλά η πηγή πάντα είναι ο Θεός. Οπότε όταν λέμε δώρο Θεού, το έχω στο μυαλό μου ότι δεν είναι καταναγκαστικά ένα μεγάλο δώρο που μπορεί να φαντάζονται κάποιοι. Είναι τα καθημερινά και απλά. Σίγουρα και τα μεγάλα, αλλά όλα όσα ζούμε είναι καθημερινά δώρο του Θεού. Καταρχάς να πούμε τι είναι πιο ωραίο πράγμα στη ζωή, να δίνεις δώρο ή να λαμβάνεις δώρο? Να δίνεις. Να δίνεις, και αυτό θα έλεγα, ναι. Γιατί βλέπεις τον άλλο να χαίρεται εκείνη τη στιγμή, ειδικά άμα το αρέσει και το δώρο και το έχει και ανάγκη. Δεν ξέρω, νομίζω είναι διπλή χαρά. Δηλαδή, πέρα από τη χαρά που έχει αυτός που το παίρνει το δώρο, έχεις και εσύ χαρά που χαίρεσαι με τη χαρά του άλλου και ότι είσαι εσύ ο υπεύθυνος που το προκάλεσες αυτό το ωραίο αίσθημα. Και είναι πολύ ωραίο όταν ο άλλος λαμβάνει το δώρο και το ανοίγει εκεί μπροστά σου. Ναι. Και χαίρεται, ας πούμε, και περιμένεις έτσι με αγωνία να δεις την έκφρασή του. Ναι. Θα χαρεί λίγο πολύ, δεν θα κατσουφιάσει, θα πει αμάν, εγώ κάτι άλλο περίμενα. Ναι. Εμένα μου αρέσουν και να λαμβάνω δώρα προσωπικά. πρέπει να το δουλέψω λίγο, νομίζω. Εντάξει, εσύ όμως όντως μετά όταν δίνεις ένα δώρο καταλαβαίνεις τη χαρά.
πρέπει να είναι κανείς πλούσιος για να δώσει δώρα. Όχι. Όχι. Γιατί? Δώρα δεν είναι κάτι μεγάλο, όπως είπα και πριν. Τώρα, ας μην πιάσουμε, ας πούμε, το κομμάτι το κοσμικό, μέσα στην εκκλησία, ας πούμε, δώρα που μπορεί να είναι σε έναν αδερφό μου μια μικρή προσευχούλα. Και αυτό ακόμα είναι ένα δώρο. Γιατί εκείνη τη στιγμή μπορεί να χρειάζεται κάτι. Μπορεί εμείς να είμαστε μακριά, μπορεί εμείς να είμαστε, να έχουμε οποιαδήποτε δυσκολία σαν άνθρωποι. Δώρο είναι ακόμα και μια προσευχή, κάτι το οποίο θα τον βοηθήσει. Άρα δεν σημαίνει ότι το δώρο περνάει μέσα από την τσέπη μας. Όχι. Που μπορεί να μην έχει τίποτα. Όχι. Μπορούμε και αλλιώς να δώσουμε δώρα. Συμφωνώ απόλυτα με την Παρασκευή. Θεωρώ ότι το δώρο δεν κοστολογείται. Είναι κάτι το οποίο βγαίνει από την καρδιά του καθενός και είναι μια πολύ ωραία κίνηση. Και σίγουρα είναι πιο ωραίο το συνέστημα, πιστεύω, να δίνεις δώρα, αλλά πρέπει και να παίρνεις για να πάρει και αυτός που σου δίνει τη χαρά. Είναι αμοιβαίο. Μάλιστα. Και να πάμε τώρα στα δώρα που ανταλλάσσουμε με το Θεό. Ανταλλάσσουμε δώρα. Λέμε ότι ο Θεός είναι δωρεοδότης, δίνει δώρα. Να ξεκινήσουμε ανάποδα. Εμείς δίνουμε δώρα στο Θεό, μπορούμε να του δώσουμε κάποιο δώρο. Έχει ανάγκη ο Θεός από κάποιο δώρο? Εμείς τον τοποδίδουμε αυτά που μας δίνει, πιστεύω. Ναι, μας δίνει κάποια όμως δώρα, τα οποία εμείς αν τα αξιοποιήσουμε σωστά, μπορούμε να τα προσφέρουμε εις δόξαν Θεού πίσω. Μπορεί να μας χαρίσει ένα τάλαντο, ένα δώρο, το οποίο να χρησιμοποιείται στο να... ως δόξα Θεού, δηλαδή μπορεί να μας βοηθήσει στο να... ακόμα ένα απλό παράδειγμα, το να έχουμε μία καλή φωνή. Αυτό είναι ένα δώρο το οποίο μπορούμε να το προσφέρουμε προς το Θεό, αξιοποιώντας το, ας πούμε, στον αλόγιο ή μαθαίνοντας σε παιδιά κάτι ανάλογο. Όλα μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε εις δόξαν Θεού. Να τα ανταποδώσουμε, δηλαδή, πίσω στο Θεό. Τα πάντα και το κάθε τι, το παραμικρό. Επίσης, για παράδειγμα, ένα δώρο του Θεού προς εμάς είναι, ξέρω εγώ, η όρασή μας. Εμείς, αξιοποιώντας την όραση, μπορούμε να δούμε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ανάγκη στον δρόμο, είναι άστεγος, είναι άβορος και βλέποντάς τον με τα μάτια του Θεού, τον βοηθάμε. Στην ουσία, ανταποδίδουμε στο Θεό το δώρο που μας έδωσε, γιατί βοηθάμε στον άνθρωπό μας. Και κάπως έτσι το αντιλαμβάνομαι, ότι χάρη στα μάτια, το δώρο του Θεού, βοηθάμε και έναν άλλον, κάπως έτσι. Ναι. Ισχύει. Ή με το χέρι, να βοηθήσεις κάποιον άλλον, με το αίμα, να δώσεις ζωή σε κάποιον με το αίμα. Πολύ ωραία. Έτσι. Και πάνω σε αυτό που είπε η Ευγενία, να προσθέσω ότι βλέπουμε και ζωντανό παράδειγμα μέσα στην Καινή Διαθήκη, στο σημείο που τρεις δούλοι λάβανε ο καθένας από έναν αριθμό ταλάντων, από τον αφέντη τους. Ο ένας πήρε ένα τάλαντο, ο άλλος πήρε 10, ο άλλος πήρε περισσότερα και είχαν χρέος να τα αυγατήσουν και να μην τα εκμεταλλευτούν με κατάχρηση. Γιατί υπήρχε. Και τι έκανε κάποιος από αυτούς? Ο πονηρός δούλος πήρε το ένα τάλαντο και με πρόσχημα ότι ήθελε να το φυλάξει, το έθαψε. Και όταν γύρισε πίσω ο αφέντης και ζήτησε να δει τι απέγιναν αυτά τα τάλαντα, ο πρώτος δούλος είχε αποδώσει καρπούς πολλούς και ευχαρίστησε τον αφέντη του, εξίσου και ο δεύτερος δούλος, αλλά ο τρίτος δούλος δεν τα πήγε τόσο καλά. Θα μπορούσε να τα βάλει στην τράπεζα για να τα φυλάξει όπως ισχυρίστηκε και να τα δώσει πίσω στον αφέντη του με τόκο. Κάτι που δεν το έκανε, που σημαίνει ότι δεν τον ενδιαφέρει καθόλου. Ναι, υπήρχε αυτή η αδιαφορία. Να του ανταποδώσει πίσω, να του δώσει πίσω αυτό το οποίο του έδωσε ο Κύριός του και μάλιστα και κάτι παραπάνω. Ναι. Δηλαδή δεν αγαπούσε τον Κύριό του καθόλου. Και έμεινε άκαρπος και ο ίδιος δεν ωφελήθηκε και τον αφέντη του λύπησε με αυτή ωραία την κίνηση. Να πάμε όμως, εγώ θα γυρίσω πάλι στο πρώτο κομμάτι που σας είπα για τα δώρα που δίνουμε εμείς οι άνθρωποι στο Θεό. Αναφέρεται κάποια πριν. Ποιο είναι το πιο μεγάλο δώρο που μπορούμε να δώσουμε στο Θεό? Η θυσία η δικιά μας, η αυτοθυσία, πολλές φορές θα μπορούσα να πω. Δηλαδή... Όπως για παράδειγμα, οι Άγιοι, έτσι δεν είναι, ότι πιστεύοντας, για χάρη της πίστεώς τους,
πολλές φορές έχουν θυσιάσει μέχρι και τη ζωή τους. Και νομίζω ότι αυτό αποδεικνύει πάρα πολλά στο γεγονός το ότι θυσιάζουμε για το Θεό. Άρα δίνουμε τα πάντα, όλη την ύπαρξή μας. Αυτό είναι το ίστατο, κατά την ταπεινή μου άποψη, νομίζω. Εγώ πάνω σε αυτό θα έλεγα ότι ο Χριστός δεν έχει ανάγκη από μας. Δεν χρειάζεται, δεν ζητάει πράγματα, υλικά, ίσως όπως θα το βλέπαμε. Νομίζω ότι το κυριότερο που ζητάει από μας είναι να του δώσουμε τις αμαρτίες μας. Και να αντικαταστήσουμε τις αδυναμίες και τα πάθη μας με αρετές. Ωραία. Αυτά είναι που θα μας τα χαρίσει και πάλι ο Χριστός. Αυτό θα είναι η ανταπόδοση, το δώρο Του. Μέσα στην Αγία Γραφή υπάρχει μια φράση σαν να μιλάει ο Θεός στον άνθρωπο και λέει «Ιε, δώσμη συν καρδίαν». Δώσμη την καρδιά Σου. Ναι. Αυτό θέλει ο Θεός από μας. Δηλαδή τα πάντα. Mm-hmm. Γιατί η καρδιά είναι για τον άνθρωπο τα πάντα. Να δοθούμε ολοκληρωτικά στο Θεό. Αυτό θέλει ο Θεός από εμάς. Mm. Αυτό που είπες πολύ ωραία, κυρά, να δώσουμε τις αμαρτίες μας. Δηλαδή, να φύγουν οι αμαρτίες από πάνω μας, να μετανοήσουμε, να μας τις σβήσει ο Θεός μας και έτσι να δοθούμε ολοκληρωτικά στο Θεό. Mm. Και επίσης και ένα τελευταίο που μπορούμε να δούμε, να πούμε για ένα πολύ μεγάλο δώρο που μπορούμε να κάνουμε εμείς οι άνθρωποι στο Θεό, είναι αυτό το οποίο κάνουμε καθημερινά στη Θεία Λειτουργία. Και θυμάστε, υπάρχει μία έκφραση που έχει σχέση με τα δώρα. Τη θυμάστε ποια έκφραση είναι? Τι προσφέρουμε στο Θεό? Τα σάκτονσον λέμε. Ωραία. Προσφέρουμε τα τίμια δώρα, λέμε. Τα τίμια δώρα τι είναι? Το ψωμί και το κρασί, το οποίο όμως δεν είναι δικό μας πάλι, του Θεού είναι. Ναι. Δίνουμε όμως στο Θεό τα δικά Του από τα δικά Του πάλι. Έτσι. Αυτό λοιπόν είναι ένα πολύ μεγάλο δώρο το οποίο προσφέρουμε στο Θεό εμείς οι άνθρωποι. Τώρα να πάμε και στο αντίστροφο. Τι δίνει ο Θεός σε εμάς τους ανθρώπους? Ποια είναι τα δώρα Του? Πολλά θα έλεγα. Πολλά. Κάποια από αυτά είναι συνηθισμένα, γιατί είναι μια ρουτίνα στην ουσία στην καθημερινότητά μας. Όπως για παράδειγμα το να βλέπουμε, το να νιώθουμε, το να αισθανόμαστε και τη γεύση, να ακούμε, mm-hmm. Να κουμπάμε, να μπορέσουμε να έχουμε όλα αυτά που έχουμε, η οικογένειά μας, οι φίλοι μας, όλα αυτά, αυτοί οι άνθρωποι που έρχονται στη ζωή μας και μένουν, θεωρώ ότι είναι κίνηση από το Θεό. Το τι θα κάνουμε πολλές φορές και το να αγχωθώ αν θα καταφέρω το ένα το άλλο και τελικά κάτι γίνεται και γίνεται αυτό το πιο σωστό, θεωρώ ότι είναι το δώρο του Θεού. Το έχει βάλει το χέρι του. Πολύ ωραία. Και από αυτά τα δώρα που ανέφερες, κάποια είναι δώρα τα οποία τα δίνει ο Θεός σε όλους τους ανθρώπους. Mm-hmm. Όπως για πείτε μου κάποια δώρα που είναι γενικά για όλους τους ανθρώπους. Η ομιλία, ναι. Η όρεση. Ναι. Μπορεί να μην και άλλα πιο πνευματικά, ναι, πιο πνευματικά δώρα. Θα μπορούσαμε να πούμε την αγάπη. Θα μπορούσαμε να πούμε... Συνείδηση. Η ελευθερία. Την ελευθερία. Έτσι δεν είναι δώρο πανανθρώπινο σε όλους τους ανθρώπους το έχει δώσει ο Θεός? Δεν επιμένει τη ζωή. Τίποτα. Η ζωή δεν είναι δώρο του Θεού σε κάθε άνθρωπο. Ναι. Εννοείται. Έτσι. Εκτός όμως από αυτά τα δώρα τα γενικά που έχει δώσει ο Θεός, έχει δώσει και ειδικά δώρα. Ανέφερες αρκετά ευγενία. Είναι τα τάλαντα που είχες αναφέρει πιο πριν, ναι. Κυράνα. Τι είναι αυτά τα τάλαντα? Μπορείτε να μας πείτε πιο αναλυτικά. Είναι χαρακτηριστικά του κάθε ανθρώπου ξεχωριστά, που ίσως είναι πιο καλό σε αυτά. Δηλαδή, ναι, στον καθένα έχει δώσει διαφορετικό ταλέντο, ας πούμε. Ναι. Πες μας λίγο πιο πρακτικά, τι εννοείς? Άλλοι έχουν την ταπείνωση από μέσα τους. Άλλοι είναι δυναμικοί και ιεραπόστολοι. Άλλοι έχουν ωραία φωνή, μπορούν να... Αυτό που είπε και η Παρασκευή στο αναλόγιο. Διάφορα. Άλλοι μπορούν να διαβάζουν, έχουν το λέγιν, την διακονία του λόγου. Υπάρχει περίπτωση κάποιος άνθρωπος να παραπονεθεί ότι εγώ θα ήθελα κάποιο άλλο τάλαντο? Συχνά συμβαίνει αυτό, Πάτερ. Συμβαίνει. Και το λόγο ότι κάποια τάλαντα είναι
φανερά και κάποια είναι κρυφά. Ναι, και για αυτό το λόγο λίγο μπερδευόμαστε και οι άνθρωποι οι οποίοι είμαστε μέσα στην εκκλησία και προσπαθούμε και ξέρουμε, διαβάζουμε, αλλά μπερδευόμαστε και πέφτουμε συχνά σε αυτή την παγίδα, γιατί κάποια τάλαντα είναι, όπως είπα, φανερά, αλλά είναι κρυφά και δυστυχώς, σαν άνθρωποι, πηγαίνουμε πάντα στα φανερά τάλαντα, πάντα αυτά επιδιώκουμε, ρωτάμε γιατί, ας πούμε, εκείνος έχει αυτό το τάλαντο, γιατί εγώ δεν έχω, αλλά όλοι οι άνθρωποι έχουμε ένα τάλαντο, αλλά δεν το έχουμε ακόμη ψάξει μέσα μας και χρειάζεται, πιστεύω, όλοι οι άνθρωποι να καθίσουμε, να σκεφτούμε, να δούμε τι μας έχει δώσει ο Θεός, γιατί σε όλους έχει δώσει από ένα τάλαντο και φυσικά οφείλουμε να το βρούμε, να το αξιοποιήσουμε εις δόξα Θεού, γιατί ο Θεός μας το έχει δώσει για κάποιο λόγο. Μάλιστα. Και όχι να το κρύψουμε, όπως είπε ναι. και η κυρία Άννα στο χώμα, όπως έγινε με την παραβολή. Υπάρχει μια τάση όλων ημών των ανθρώπων να βλέπουμε τα καλά στους άλλους και να τα ζηλεύουμε και να μην βλέπουμε αυτά που μας έχει δώσει ο Θεός σε μας. Πώς θα ανακαλύψουμε όμως τι μας έδωσε ο Θεός? Λέμε να ψάξουμε, να βρούμε. Πώς θα το κάνουμε αυτό? Νομίζω με το να επικεντρωθούμε στον εαυτό μας, όχι εγωιστικά, να ψάξουμε μέσα μας, να δούμε ποιοι είμαστε, τι μας αρέσει, αυτό, σε τι είμαστε καλοί και να λίγο να παραμερίσουμε τους άλλους. Και να δούμε λίγο την πορεία μας, να ξέρουμε ποιος είναι ο στόχος μας. Ναι. Να αφοσιώσουμε χρόνο σε κάθε τι, ναι. το οποίο βλέπουμε ότι μας αρέσει, γιατί τάλαντο χωρίς να μας αρέσει πιστεύω πως δεν γίνεται. Συνήθως μας αρέσουν κιόλας όλα αυτά και γι' αυτό κιόλας τα ανακαλύπτουμε. Οπότε ας αφιερώσουμε λίγο χρόνο, να δούμε τι μας αρέσει, λίγο να το αξιοποιήσουμε να το... και σίγουρα σιγά σιγά έτσι θα το βρούμε. Mm. Πριν όταν σας παρουσίαζα, μας ανέφερε η Κεράνα ότι κάνει αυτή τη στιγμή μια εργασία την οποία την αγαπάει πολύ. Η εργασία αυτή θεωρώ πως είναι μια έμφυτη κλίση. Ναι, αυτό ακριβώς. Δηλαδή, έχεις κάποιο τέτοιο ιδιαίτερο τάλαντο, κάποια κλίση, έτσι, να αγαπάς αυτόν τον τομέα. Είναι ένας τομέας ο οποίος, από την στιγμή που άρχισα να έχω τη συνείδησή μου, να αντιλαμβάνομαι τον εαυτό μου, ήταν κάτι το οποίο με τραβούσε. Και όπως και να μου ερχόταν τα πράγματα στη ζωή, ήθελα να το κυνηγήσω και να ακολουθήσω αυτό το δρόμο. Φυσικά, το κυριότερο είναι να προσπαθούμε να πορευόμαστε και να καλλιεργούμε τον εαυτό μας και πνευματικά, συγχρόνως με ό,τι και αν ασχολούμαστε, γιατί μόνο τότε θα ωφεληθούμε πραγματικά. Αυτό είναι που θα μας μείνει στο τέλος, όλα τα υπόλοιπα θα χαθούν. Αυτό θα μας συνοδέψει στο τέλος. Συνεπώς τα τάλαντα που δίνει ο Θεός τα δίνει για ένα συγκεκριμένο λόγο, για να μπορέσουμε να τον προσεγγίσουμε πιο πολύ, γιατί είναι αυτό που θα μας μείνει, όπως ανέφερες. Το απλώς να έχουμε ένα τάλαντο και να το αξιοποιούμε μόνο και μόνο για να γεμίσουμε ίσως την τσέπη μας, τα χρήματα έρχονται και παρέρχονται. Ακριβώς. Τι είναι αυτό το οποίο θα μείνει όμως? Έτσι. Εκεί πρέπει να επικεντρωθούμε. Εσύ, Ανδριάννα, σπουδάζεις ιατρική. Ναι. Είναι κάτι το οποίο το είχες μέσα σου, σ' άρεσε, ήθελες να προσφέρεις στον άνθρωπο? Ναι, ναι, βασικά αυτό. Βέβαια, το αποφάσισα όχι από τελείως μικρή, από το γυμνάσιο, μέσα γυμνασίου. Αλλά όταν το είδα, λέω τώρα αυτό είναι, αυτό θέλω να κάνω. Ό,τι άλλο να σκεφτώ δεν με γεμίζει, δεν με εκφράζει. Ναι, ίσως αυτό. Άρα κάποια στιγμή ανακάλυψες μέσα την κλίση που σου έδωσε ο Θεός, τα τάλαντα που σου έδωσε. Ναι, και εκεί επικεντρώθηκες. Ναι, αυτό. Αυτό πω, ότι ίσως το έχω ανακαλύψει ότι μ' αρέσει να δίνω, να βοηθάω, να στηρίζω βασικά. Αυτό. Συνεπώς ο Θεός μας δίνει τάλαντα, μας δίνει δώρα. Θυμάστε καθόλου από την Καινή Διαθήκη, όταν ο Χριστός ήταν εδώ ανάμεσα σε εμάς τους ανθρώπους, υποσχέθηκε στους ανθρώπους δώρα, αν τον ακολουθήσουν? Στους μαθητές του. Ναι, τι τους είπε, θυμάσαι? Να αφήσουν τα ψάρια και να τον ακολουθήσουν και εκείνος σαν ανταπόδομα θα τους έκανε αλήθεια ανθρώπων. Ουσιαστικά ότι αφήνοντας κάτι μικρό θα τους ανταποδώσει κάτι πολύ μεγάλο δώρο.
Μάλιστα. Δηλαδή ο Θεός θα μας δώσει τα δώρα του μόνο αν και εμείς του προσφέρουμε κάτι. Πάνω σε αυτό που είπε η Παρασκευή, ναι. Ο Θεός δεν είναι τσιγκούνης, είναι χουβαρντάς, αλλά ξέρει που δίνει. Θέλει να δει σε μας την καλή προαίρεση ή και τη θέληση να το γνωρίσουμε. Ακόμη και να μην έχουμε την πίστη ως προϋπόθεση, νομίζω ότι και μόνο το θέλημά μας αρκεί για να μας ελκύσει κοντά Του. Και ανάλογα προς το ποιόν μας, λαμβάνουμε και τα αντίστοιχα δώρα από τον Κύριο. Και πολλές φορές, μη πω και συνεχόμενα, πολλά περισσότερα από αυτά που αξίζουμε. Πότε δίνει ο Θεός δώρα? Υπάρχει προϋπόθεση για να μας δώσει δώρα ο Θεός? Νομίζω δεν ξέρουμε τη βούλησή Του, αλλά σίγουρα αυτό που είπε και η Γιράννα, παραπάνω από ό,τι αξίζουμε. Όταν δίνουμε εμείς κάτι στο Θεό, έτσι αντίστοιχα και ο Θεός δίνει σε εμάς. Εμείς τι δίνουμε στο Θεό, αυτά που είπαμε στην αρχή? Ναι. Αρχικά δίνουμε την ελευθερία μας, το να πιστέψουμε, την αγάπη, την προσευχή μας και πάνω απ' όλα την πίστη μας. Αυτό είναι το μεγαλύτερο από όλα. Ωραία, και ο Θεός μετά μας το ανταποδίδει αυτό με ναι. θεϊκά δώρα. Ναι. Σε διάφορους τομείς γενικότερα. Και ψυχικούς, αλλά και mm-hmm. στο σώμα και αντίστοιχα στο περιβάλλον, νομίζω, στο δικό μας περιβάλλον. Να συμπληρώσω κιόλας, Ευγενία, πως ο Θεός μας δίνει κιόλας δώρα τα οποία με τρόπο και την κατάλληλη στιγμή ώστε να λειτουργήσουν μέσα μας ως ένα κουδουνάκι, να μπορέσουμε να καταλάβουμε που βρισκόμαστε, ο Θεός να μας φιλοτιμήσει, να μας κουνήσει, ας πούμε, κάπως, ώστε να αλλάξουμε λίγο κάποια πορεία, την οποία ίσως να μην είναι και τόσο αρεστή προς τον Θεό. Οπότε, σίγουρα τα δώρα του Θεού λειτουργούν σε κάθε άνθρωπο διαφορετικά. Ναι, ο Θεός προσπαθεί με διαφόρους τρόπους να μας χτυπήσει ένα καμπανάκι. Ναι. Εμείς πολλές φορές δεν ακούμε αυτά τα όμορφα καμπανάκια που είναι τα δώρα Του και ακούμε ίσως κάποια δοκιμασία που έρχεται. Αλλά ναι. πριν έρθει αυτή η δοκιμασία, ο Θεός μας δίνει δώρα πολλά και μας λέει «Εδώ είμαι, πάρε και αυτό, πάρε και εκείνο, ευεργεσίες πολλές». Για να μας φιλοτιμήσει και να πούμε τι καλός είναι ο Θεός, εμείς δεν κάνουμε τίποτα, μόνο τον στεναχωρούμε και αυτός μας αγαπάει και μας δίνει δώρα. Αλλά δυστυχώς εμείς οι άνθρωποι πολλές φορές επαναποβόμαστε μετά και λέμε αφού δίνει δώρα ο Θεός και εγώ αμαρτωλός είμαι, αλλά πάλι μου δίνει δώρα. Αν συνεχίσω να μένω εκεί στην αμαρτία και αντί να φιλοτιμηθούμε και να μετανοήσουμε, μένουμε εκεί. Ναι. Μετά ο Θεός χρησιμοποιεί και άλλους τρόπους. Συμφωνώ. Πάτερ, μια σκέψη που είχα είναι ότι ακόμη και οι δυσκολίες δεν θα μπορούσαν να είναι ένα δώρο Θεού. Δώρο Θεού είναι, όπου μέσα βέβαια. Από τις δυσκολίες και κάποια πράγματα τα οποία επιτρέπει ο Θεός, μέσα ακόμη και από αυτά μπορούμε να πάρουμε δώρα Θεού, όπως είναι η επιμονή, η υπομονή, η ταπείνωση, η προσευχή, ώστε να αγωνιστούμε, να ασκηθούμε και όλα αυτά σίγουρα καταλήγουν σε δώρα Θεού. Δηλαδή, κάθε τι το οποίο κάνουμε, πάντα στο τέλος έχει ένα δώρο Θεού. Αρκεί εμείς να έχουμε ανοιχτά τα μάτια της καρδιάς μας για να το δούμε και πάντοτε να δοξάζουμε το Θεό για το κάθε τι. Ακόμη και για το άσχημο, να μπορούμε να δοξάζουμε το Θεό. Και όταν εκείνη την ώρα εμείς δοξάζουμε το Θεό, ακόμη και στο άσχημο, τότε είναι που ο Θεός, ας πούμε, το βλέπει και μας χαριτώνει ακόμη περισσότερο. Νομίζω ότι αυτό που είπες, Παρασκευή, είναι το καλύτερο και να μείνουμε σε αυτό. Ότι και αυτά ακόμα που εμείς τα θεωρούμε δυστυχήματα, αυτά ευτυχήματα είναι, αυτά όλα είναι δώρα Θεού. Αυτά όλα είναι που θα μας ανεβάζουν πνευματικά. Ο Θεός ποτέ δεν δίνει κάτι κακό. Ναι, ο Θεός ποτέ δεν δίνει κάτι το οποίο να μας οδηγήσει στο κακό. Ό,τι δίνει ο Θεός μας οδηγούν όλα στο καλό. Αν θα μπορούσα να προσθέσω κάτι, Πάτερ. Ναι. Είχα διαβάσει ένας γέροντας που είχε πει ότι ο καρκίνος είναι θείο δώρο και φυσικά νομίζω πως ό,τι είναι προς όφελος της ψυχής μας είναι ένα δώρο και οι δοκιμασίες πάντα βοηθάνε στην ψυχή μας. Έτσι, και όταν εμείς αυτές τις δοκιμασίες όλες τις δεχόμαστε έτσι ως δώρα Θεού, τότε όντως έτσι γίνονται
ευεργετούμαστε στο τέλος και γινόμαστε καλύτεροι άνθρωποι, άνθρωποι του Θεού. Αγαπητά μου κορίτσια, να σας ευχαριστήσω πολύ. Εμείς σας ευχαριστούμε. Ήταν χαρά μας που σας είχαμε σήμερα στην παρέα μας. Εμάς. Και δική μας. Ευχαριστώ πολύ. Και να ευχαριστήσω και τους αγαπητούς τηλεθεατές που ήταν κοντά μας σήμερα. Νομίζω ότι όλοι είμαστε ευεργετημένοι από το Θεό. Ο Θεός συνεχώς μας δίνει δώρα. Δώρα πλούσια, δώρα μεγάλα, δώρα ανεπανάληπτα, δώρα σωτήρια. Στην δική μας την θέληση είναι να δεχθούμε αυτά τα δώρα, να μην τα απορρίψουμε, να τα δεχθούμε με χαρά, ό,τι δώρο και να είναι, είτε μας φαίνεται καλό είτε όχι, και πάντοτε να λέμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Θεό, γιατί ό,τι κάνει, το κάνει από άπειρη αγάπη για όλους μας. Μέχρι την επόμενη φορά που θα είμαστε και πάλι μαζί, εύχομαι ο Θεός να ευλογεί όλους σας. Χαίρετε.